Γιατί λέει full. Έλα, λέει Τον full. έστω Λέει full. Ε? Εμείς παίζουμε τώρα. Α, έχουμε ξεκινήσει τη μάχη. Ωραία, έλα πλάγια, έλα πλάγια. Περιμένω εγώ. Να σου κάνω stream. Όχι, όχι. Πάω λίγο τουαλέτα και έρχομαι σε 5 λεπτά. Έλα πλάγια, Γιώργο. Πάτα το πλάγιο. Το βελάκι πατά μόνο, ρε. Πάει μόνο. Αφού είσαι Spikeman, εσύ. Έχεις το τέλειο αντικάβαλρι άρμι. Τέλος πάντων, πάμε. Τι κάβαλο. Μαλάκα θα έχει φλάγκ με το μαλάκα. Μου κάνει τέρμα φλάγκ. Έχει μαλάκα 8 επικόνα μου. Εγώ τι έχω, νομίζεις. Έχω full... Έχεις Billman, ρε. Οκ. Πάμε, αλλάζουμε. Εσύ βασικά δεν ξέρεις, θα δες πάνω. Σούπα, εγώ θα μπορούσα να το κάνει εκεί στον άλλον. Πριν μαλακιστικά με... Τελείωσες χρέα. Δεν ξέρω γιατί σε ακούω. Έπρεπε να είχα κάνει duo λόγο. Οι Logbomber θα το θεωρήσουν τους Crossbomber του άλλου. Θα τον νικήσω σαν σκύρμιση, μετά του βάλω τις μονάδες, θα πανικοβληθεί, θα κάνει duo στους Billman. Θα τον κάνουμε pin down και μετά... Φλάνγκ. Καλά, τέλος πάντων, εντάξει, κάνω τέλος. Έχω την εντύπωση ότι αυτοί που έχουν κοντό δόρυ δεν είναι καλοί. Καλές μονάδες. Πριν μου πήρα τους πικέρους, τους άλλους, δεν έκαναν τίποτα. Είναι καλή που πήρες. Αυτή είναι καλή πήρα. Πριν είναι καλή, εγώ αυτούς παίζω, με αυτούς παίζω όταν έπαιξε Ισπανία. Πριν που είχα πάρει τους άλλους, ήταν μάπα οι πικέρους. Έχεις πικό, ελαφρύ πικό πήρες. Πήρες ελαφρύ. Ναι, ράστο πικό. Έλα ρε, κλαψομούνι. Τι γίνεται τώρα. Ίδιο σπίτι με τους άρσερες έχεις. Θα τους κυνηγήσεις. Τι μωρέ άρσερες το... Του άλλου, τους ποτεξότες του Μογγόλου. Ίδιο τέτοιο έχετε, ίδιο σπίτι. Δεν έχω ούτε range τίποτα. Δεν έχει σημασία αυτό σου λέω. Το υπηκό σου έχει το ίδιο σπίτι με τους ποτεξότες. Δεν κυνηγά εδώ υπηκά, ρε. Δεν έχουν δάρμα δική μου. Άμα σε χτυπήσουν κυνήγα τους, να φύγουν. Μπορώ να τους πιάσει κιόλας. Τι κάνει τώρα, βλάκας. Πάνε να με κάνει φλάνγκ. Κάνε ντου εσύ. Έχει κάτσει λίγο. ...185 range, τι λέει ρε μαλάκα. Ποιοι έχουν 185. Οι Mongol Horse Archers. Λολ. Τι λέει ρε μαλάκα. Παίξε και με το βλάκα να πούμε και... Περιμένω εγώ. Για κάνε κανέναν του. Περιμένω εγώ σου λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να ρομίξω. Άμα πες θα χάσουμε. Μαλάκα, μικρός. Από μου ρίχνει ήλιος. Γιατί αλλάζεις ρε πάλι η γραμμή. Θα με κάνει φλάνκ ρε. Οι light horsemen σου μπορούν να κυνηγήσουν άνετα τους υποτοξότες. Και ρίχνουν αυτοί ρε. Δεν έχει σημασία να τους κυνηγήσω ή όχι. Εσύ θα χάσεις δύο άντρες. Yeah. Θα τους πιάσεις, έχουμε, είναι πολύ light η δική μου, ρε. Πεθαίνουν για πλάκα σου λέω. Θέλει τώρα, okay. Θέλει συνεργασία τώρα, θέλει το μάτς. Okay. Ναι, αυτοί έχουν 5 άρμορ σιγά. Το υποτοξότητα δεν τα πάθουν. Ρίξτε, έλα, αν τους προλάβω. Δεν τους στάνουμε, αλλά και τα handgunners. Τίποτα, μαλακίζεται. Τώρα θυμήθηκε να πάρει υποτοξότες. Πριν που είχε πάρει το Σταύρος, δεν θυμήθηκε να πάρει. Τέλος πάντων. Στείλε ένα longbow που έχει λίγο range. Δεν έχει καθόλου. 140 έχω. Πιο πολύ μπορεί να έχεις, ρε. Έχω πιο λίγο. Είναι cheat, άλλη, ρε. Ρε, είναι. Απλά δεν έχω καθόλου range. Είμαι 110. Αυτό σου λέω. Εγώ πριν ρίξω... Κυνήγα τους με τους horsemen, ρε. Κυνήγα τους με τους horsemen, επιτέλους δηλαδή. Τα βασικά σου λέω. Κυνήγα τους με τους horsemen. Είναι light cavalry δική σου. Όχι, ρε. Άμα κάνεις... Έχουν το ίδιο speed. Κοίτα, μαλακίζεται. Λοιπόν, εγώ πάω να νικήσω το τυπικό του που σου κάνει ντου. Στείλ τον general πάνω. Το general δεν χρειάζεται, είναι αργός. Μόνο τα light cavalry. Έτσι, κάτσε λίγο. Πάμε. Ναι, τώρα τους κόλλησες. Γιατί τους περπατάς?
Ορίστε, να το έφυγε. Α το general, ο general είναι αργό. Πάρ τον από εκεί. Α το general. Μπλοκάρει τι μονάδε χωρί λόγο. Ορίστε, αυτό είσαι. Φύγανε. Wow, ούτε έναν άντρα δεν έχασε. Απλά πρόσεχε, μη σε χτυπήσουν οι λάνσερ. Άμα σε χτυπήσουν οι λάνσερ, πε μου. Σου στέλνω μια μονάδα δίπλα σου εδώ πέρα. Τώρα ψοφάνε, αρχίζει και τρέχει. Λοιπόν. Ξεκινάει η μάχη τώρα. Ξέρεις κάτι, δεν θα καθόγω να μαλακίζομαι. Στέλνω τους longbows σε σένα. Στείλε, αφού όλους... Αφού μαλακίζει το άλλος. Λοιπόν, θα φέρω δύο εδώ. Δεν παίρνει τώρα κατά μέτωπο μάχη ο μικρός όπως πριν. Για κανένα λόγο. Μα θα τα πάει. Καλά, εντάξει. Μα θα τα πάει, δεν παίρνει για κανένα λόγο. Φέρνει τους Lancers σε μένα, πρόσχε λίγο. Ίσως να χρειαστώ τους... Τώρα θα μας πληροκυκλώσει με το ποιητικό. Θα στείλω... Όχι ρε. Spearman. Απλά ξέρεις κάτι, στείλε τους Spearman, κάντε τους λίγο πίσω να μπουν οι Longbow μεταξύ τους Pikeman και τους Spearman. Μια αγχώνησε, είναι καλά η... Μου κάνει ντου, μου κάνει ντου, μου κάνει ντου. Τι θέλω στείλω, Spear. Άμα μπορείς. Πρόσχε, πρόσχε. Τον μπίποσα, ρε. Ρε το βλάκα μου φαίνει και τους παραγκούς μπροστά. Πάρε λίγο τα σπίρμες σου λίγο πιο πίσω για να βαράνε οι longbowmen. Τράβα τους πίσω. Να είναι μεταξύ των bikemen και των spear οι longbowmen. Αντρέα δεν μπορώ να βαρέσω, ρε. Μαλάκα μας συγκαμίσαμε. Όχι, πίσω τους βάλτους, ρε. Ρε, ξέρω τι κάνω, θα κάνω τακτική μετά. Α, εντάξει. Κάνω ό,τι θέλεις, στην μπούτσα μας, πάμε. Εγώ νίκησα, του διώξα ένα επικό. Εγώ παίζω άμυνα, ας τον έρθω βλάκα τώρα κατά μόνο που πως πριν, να χαρεί πάλι. Ας να χαρεί τώρα. Έλα, 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 έλα κατά μόνο που, έλα, μετά πάει. Σου στέλνουν λάνσερς, σου στέλνουν λάνσερς. Ναι, το βλέπω, το βλέπω. Στέλνει κι άλλη μονάδα κατά μέτωπο. Α, το μαλάκα. Απλά θα βαρεθούμε να κάνουμε micro τώρα με το γαμό στρατηγό του. Ένα σπίρι μπορεί να το χρειαστώ πίσω. Μια αγώνευση. Όπου τους έχω πιάσει αυτούς. Κάτσε να βάλεις το μαλάκι στο έλπου κάθονται εκεί ήτανε. Στα βαθιά του. Λοιπόν, νίκησα την υπομαχία. Ίσο θέλω βοήθεια με τα... Ναι, το ξέρω. Κάνε τσάρτ στο general εδώ πέρα να φύγουν αυτοί. Όχι, ακόμα.
Το τζένελ εδώ, μου χτυπάει τα μπόμεν. Ναι, ένα μισό. Όχι ρε πούστη. Τους πιάσαμε, τους έπιασες λέει και τοπικό τώρα. Όχι ρε πούστη. Ω, μας τυπάκια από πίσω με το άλλο πικό. Στείλε γρήγορα ένα σπίρμεν πίσω. Κόνησε τους μπίλιμεντερ μάλακα. Δεν άλλωσε τα κλουμιέτα από εκεί. Τους παίρνω τώρα. Κάνε stream αν μπορείς. Αν δεν μπορείς, άστο. Σου είπα στην αρχή, Δεν θα κάνω stream όποτε έχω καβλώσει. Άμα δεν μπορείς, τώρα δεν μπορώ. Είμαι σε... Σου είπα στην αρχή και με έγραψε τα αρχίδια σου. Πιάσ' τον άλλο με τα pikemans. Κουνήσου. Πρέπει να σπάσεις το formation λίγο μου φαίνεται. Φέρε το σπαθί σου, Okay. Αυτά είναι. Νικάτε. Νικάτε. Δεν ξέρω. Έχουν πάικς. Άμα ζήσουν τα... Πέρα φάμε λίγο τα πάικς του. Φάγαμε. I think τα φάγαμε. Αν και πεθαίνει ο general σου, νομίζω. Ναι, μου έχει πεθάνει. Δεν ήταν δυνατό στήλη. Πρέπει να φάμε τα log bone του τώρα κάπως. Ναι, ναι, ναι. Ζει ο Τζεν... Φακ, πέθανε ο Τζενάλ. Με το που θα δω 40 γράμματα. Πολύ... πολύ κοντινό. Κοντινή αυτή η μάχη. Κάνε streamer εσύ, Αλέξανδρε. Κάνε stream λίγο. Εδώ πέρα στο Discord. Πού να κάνεις. Εδώ να κάνεις κοινή χρήση. Με μένα. Μπορείς. Κάτσε. Ναι, κάτσε. Μη στέλνεις τους βαράγγιους, δεν θα στέλνεις το πεζικό σου ποτέ σε πάικς. Να θυμάσαι. Ναι. Άκουσες. Άκουσα. Ποτέ στέλνεις το πεζικό σου σε μάχη. Έλα να σκοτώσουμε τους στρατηγούς του και θα την πάρουμε τη μάχη, έλα. Ναι, είναι δύσκολο για να δούμε. Άμα φάμε τα τόξα του και με το crossbow σου... Α, πέθανε ένας. Πέθανε ένας. Ωραία, κάνε stream, Τα λόγω που μπορούμε να φάμε τώρα. Κάνε stream. Δεν μπορώ να το κάνω το stream. Δεν πειράζει, άστο. Μα μάζεψε αυτό σου, Αυτό κάνω, κάτσε. Χαλάρωσε τώρα, πρέπει να σφάξουμε τα τόξα του, καταλαβαίνεις. Ναι. Χτυπάς τα τόξα και από πίσω χτυπάμε τα pikes. Με το crossbow με χτύπα τα pikes, καταλαβαίνεις. Κατάλαβα.
Πάμε να μπούμε στη μέση. Πάμε να μπούμε στη μέση. Στο crossbow του. Okay. Ωραία, έτσι. Μπράβο, ωραίος. Ωραίος, έλα. Τώρα φεύγουμε, φύγει. Φεύγω. Ωραία. Πόσο ammunition έχει το crossbow σου? Το crossbow. Πόσο ammunition έχει, ωραία. Περίμενα, ξόδεψε όλα τα τόξα σου. Ωραία. Okay. Και περίμενε τώρα. Πάμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μάχη τώρα, χαλάρωσε. Φέρε τους αγωτισές του και ρίξου του και τόξα. Καταλαβες? Ναι, κατάλαβα. Φέρει και το πυρικό σου. Τελειώνεις με τα crossbow, ωραία. Ναι. Νομίζω ότι το κερδίσαμε. Ναι, Λουκά, κερδίσαμε. Ναι. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε, παιδιά. Ρίχνε τόξα. Ρίχνω. Δες τώρα τι θα κάνουμε. Αυτός είναι εδώ, ωραία, εντάξει. Ναι. Το βλέπεις το που σχεδιάζω. Ναι, τα βλέπω. Ωραία. Ναι. Το ένα παιδικό σου θα έρθει εδώ πέρα, ωραία. Το άλλο παιδικό σου θα έρθει εδώ πέρα και εδώ πέρα και θα μπούμε μέσα. Μόλις τελειώσει όμως τα τόξα σου. Κατάλαβες? Α, κατάλαβα, οκ. Okay. Ωραία. Το σπαθί σου αυτό, το Tire 3, φέρ' το εδώ πέρα. Το βλέπεις? Αυτό, okay. Έκανε ένα κύκλο, το βλέπεις το κύκλο? Το βλέπω, ναι, τώρα τι κάνεις. Πάει για τόσο μας διαφέρει. Άμα σχωθεί είναι καλύτερα. Θα τελειώσουν τα τόξα και μετά θα κάνουμε τσάς, να ξέρεις. Και. Okay. Δεν έχουνε λύθη. Έλε, τους ακοντιστές σου, θα τράβουν και ρίξτε τα υπόλοιπα ακόντια. Ποιος? Τους ακοντιστές σου. Ναι, δεν το είδα τι αυτοί είχαν. Okay. Τράβα πίσω το crossbow μέσου. Okay. Ωραία. Και το όλο θα δώσω πίσω τώρα. Κάτσε λίγο. Εμπρός για πίσω. Τώρα βάραμε το crossbow σου τώρα. Να. Βάρα τον. Βάρα. Ωραίος, έτσι, ωραίος. Δεν θα κάνουμε μάχη ακόμα, περίμενε, δεν κάνουμε okay. Μάχη, πίσω. Ναι, πίσω. Είπα να τελειώσουν όλα τα τόξα και μετά. Τελειώσαν αυτοί. Ναι, περίμενε, να τελειώσουν τα τόξα από το crossbow. Έχουμε 44 λεπτά ακόμα χρόνο. Χαλάρωσε. Οπα. Φακ. Στείλε το σπαθί σου και χτύπα τον. Έχω χωρίς το αρτό του. Στείλε το σπαθί σου και χτύπα τον. Τι γίνεται τώρα, είστε ισοπαλία, απλά έχετε υπεροχή σαν τόξα. Περίμενε. Φύγε με το πικό σου, φύγε με το πικό σου. Ωραίος. Ωραία. Πήγαινε πίσω το πικό σου και να το φλαγκάρουμε πάλι, ωραία. Ναι. Πάμε. Οκ. Okay. Θα του διώχνω τους... Όχι έτσι ευθεία.
Από πίσω θα πει να πεις, από τα δεξιά ή τα αριστερά θα πεις με το πικό σου. Πού πήγε ρε, ξαφανίστηκε. Ακούς? Νικήσαμε. Ξαφανίστηκε. Τι? Ξαφανίστηκε. Ναι, τι έγινε? Ωραία, το ποιος? Δεν ξέρω. Ωραία μαύρη μάχη ήταν. Τους νικήσατε. Ε, καλά, τι γίνεται. Καλά, ο Γιώργος με τον Αντρέα, δηλαδή μόνο ναι, ήτες έχουμε. Και ο Αλέξανδρος μόνο νίκες. Εσύ 1-1. Πάμε. Δεν ξέρω γιατί παίζει τέτοια. Ο Ανδρέας παίζει με όπλα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Νομίζω ότι αύριο είναι πολύ άχρηστο το παιχνίδι αυτό. Είναι άχρηστα, λες. Τι να πω. Ίσως να θέλει να έχει τεχνολογική υπεροχή. Αλλά... Και αν παίξει θα. Δεν ξέρω, δεν έχω παίξει ποτέ όπλα. Πες ανοίξει. Πού είναι, πάμε πάνω. Πάμε πάνω στο general. Ο Αλέξανδρος έφυγε από το chat. Πού είναι, πήγε offline. Τώρα και τον παλιωμαλάκα τον κυνηγάω σε όλο τον πλανήτη. Τον παλιωμαλάκα. Αν είναι δυνατόν. Δεν γίνεται αυτό, να το ξέρεις. Εντάξει. Είχα μείνει στο τέλος με δύο billmen και τον κυνηγούσα σε όλο το χάρτη. Και ο άλλος εγώ είχε βαρύ πικό, βαρύ πεζικό και πελτάστες. Και αντί να με περικυκλώσει να κάνουμε μια ωραία μάχη, έστω ξέρω να με αφήσει να τον επιτεθώ πρώτα για να με περιλευροκοπήσει με το πικό, έστω. Τον κυνήγαγε σε όλο το χάρτη. Πήγαινε όλο και πιο πίσω, όλο και πιο πίσω. Όλα για την νίκη. Όλα για την νίκη. Δεν είναι αυτό σωστό όμως. Γιατί τον έδιωξε τον Εντάξει, κοίτα λίγο. Γιατί μου σπάσε τα νεύρα για αυτό που έκανε. Εγώ του είπα να το κάνει αυτό. Ποιο? Δεν το έκανε μόνο το παιδί, εγώ το είπα. Τέλος πάντων, ξέρεις. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Τι έκανε. Είπαμε να κάνουμε ένα πόλεμο. Εντάξει. Θέλει, τουλάχιστον να με αφήσει να το χτυπήσω και μετά να με χτυπήσει με το πικό από πίσω, να κάνει ένα round. Όχι να τον κυνηγάσω το χαρτί. Έχω μείνει με τις μονάδες. Μόνο και μόνο ξέρω για να δει, ξέρω εγώ, αντί να δει βάλει αντιφίτ, να δει πήρχε Victory. Χαίρομαι πολύ, εντάξει. Αυτά είναι μαλακίες τώρα, εντάξει. Για στείλε invite. Έλα, ξαναβάλω είναι... μέσα. Ξαναβάλω μέσα. Τοξική συμπεριφορά. Θα πάμε 2-2 τώρα. Πάμε. Θα πάμε 2-2, είπα. Έτσι. Εγώ με τον Αόκη τώρα. Πάμε. Είναι full. Άνοιξε μια θέση παραπάνω. Έλα, πάμε τσάτε μαζί, Σταύρο. Τι τσάτο θα βάλουμε. Πρότεσταντ. Είναι φουλ. Άνοιξε και άλλη θέση, είναι φουλ. Άνοιξε άλλες δύο θέσεις γιατί έχει μπαγκάρι και είναι, δεν είναι... Α, μπαίνει ο Ηλίθιος πάλι. Κάτσε, θα ξανακάνω ροχός. Λοιπόν, άκουσα να παίξουμε τώρα, ακούς. Έλα. Εγώ θα βάλω full. Τι θα παίξουμε, τι έγινε. Περίμενε τώρα να κάνει rehost. Λοιπόν, άκου. Κωδικός είναι αλφα, έτσι. Εσύ θα παίξει μόνο επικό, ωραία. Εγώ μόνο επικό, τι να θα που λες. Θα παίξουμε ras, ούτε τόξα τίποτα. Θα πάμε. Δηλαδή τσεκούρια, με προστατεύεις δεξιά-αριστερά εσύ με το πικό σου, ναι, και του. Ναι. Καλαβες. Έλα δεξιά. Εντάξει. Εσύ θα παίξεις τσεκούρια και εγώ επικό. Ναι, ωραία. Θα παίξω και λίγα σπέρ για την υπομαχία. Καταλαβες. Κάτσε, περίμενε. Εγώ πρέπει να πάρω τα σπέρ. Όχι εσύ. Εσύ πρέπει να πάρεις μόνο σόρτ. Ναι, θα πάρω εγώ, πάρεις. Ναι. Εσύ, γιατί ωραία, ναι, τα περισσότερα λεφτά πρέπει στα σόρτ τα δίνουμε, έτσι. Αλλά ποια είναι τα καλύτερα σόρτ. Ξέρεις ποια είναι τα καλύτερα σπία του παιχνιδιού. Όχι, τα σπία, θες απλά σπία. Όχι, λάθος. Άξις. Ξέρεις ποια είναι τα καλύτερα άξις. Άξις, λογικά θα τα έχουν οι βαράγγοι. Αλλά οι βαράγγοι είναι πάρα πολύ ακριβοί. Οι βαράγγοι πόσο κάνουν. Ας πούμε η Σουηδία, πού είναι η Σουηδία, έχει Σουηδία. Έχουν και οι τέτοιοι, αλλά οι Βυζαντινοί, αλλά έχουν μόνο τρία. Υπικό τώρα ποιος έχει καλό. Ποιος έχει καλό υπικό. Η Νίκη έχει. Ας πούμε οι Δανείοι, οι φίλοι τους έχουν long ούτε τους έχουν τσεκούρια, μαλάκα.
Ωραία, εγώ θα πάρω Spear, ακούς, Spear και επικό. Πολλά Spear, δεν έχεις πολύ πικό εσύ, να έχεις 8-10 unit πικό. Να έχεις 4 elite πικά, ωραία. Ναι, ναι. Καταλάβεις τι εννοώ. Κάτσε να δούμε τώρα λίγο πόσα μπορώ να πάρω elite. Κάτσε να αρχίζω με 2 elite. Και βλέπουμε τώρα. Λοιπόν. Τέτοιο στρατό να πάρω. 2 elite. Κάτσε. 800. Έτσι βγαίνει μετά. Έτσι βγαίνει μετά. Ή να πάμε ισορροπημένα, ρε. Σιγά και ισορροπημένα πάμε τους νικάμε, ρε. Δεν θες να πάμε ισορροπημένα. Πάμε ισορροπημένα. Πάμε ισορροπημένα. Αλλά μετά θα το δοκιμάσουμε σε μια μάχη αυτό. Ναι, ναι, σε μια μάχη θα το δοκιμάσουμε. Ναι, ναι. Θα παίξω εγώ τώρα τέτοιο όπλα. Θα παίξω όπλα. Να δω τι όπλα έχει. Πρέπει να δούμε λίγο. Δεν στραβάει να παίξει αυτούς. Εγώ θέλω να παίξω σεκούρια. Κουστάρω να παίξω σεκούρια. Με τραβάει να παίξω πάρα πολύ σεκούρια. Για πες μου λίγο τα stats που έχει ο Βαράγγιος μία. Έχουνε τρεις. Ένας κοστίζει 917, άλλος 1233. Πρέπει να μου πεις τα δικά σου πόσο κοστίζουν για να κάνουμε δίκαιες. Το 910. Εμένα ένας είναι 910. Ωραία. Εμένα 917. Είναι. Λοιπόν, μίλα τάξη 48. Εσένα πόσο έχει? 44. Ωραία. Charge bonus 45. 50. Το από κάτω 55. Armor 55 δηλαδή, 65 εγώ, Mora 40. 50 εγώ, 25 Missile Block. 30 Missile Block. Ωραία, τα άλλα 2 είναι 42 και 26 τα δύο πρώτα, mid damage και mid defense, 42-26. 48-22, health 100, speed 30. Και εμένα, είναι εισάξιμο ρε, εντάξει 5 πάνω και 5 κάτω είναι σε όλα, εντάξει είναι εισάξι. Εισάξι, εντάξει, μια ένση. Στη μάχη πριν που νικήσαμε 2-3, λέει ότι έπαιξε σαν ουμπάς ο Λεωνίδας απέναντί σου. Έπαιξε άθλια, λέει. Έπαιξε άθλια απέναντι στον Παναγιώτη. Τι έκανα? Γιατί έπαιξε άθλια? Δεν ξέρω. Πόσο 140 έτσι. Τίποτα. Εγώ ήθελα να με προστατέψω τα νότα μου, ρε φίλε. Όταν θα χωθώ με τους άξι, κατάλαβες. Αλλά δεν με προστατέψει κανείς. Ωραία, πάμε. Ω, Κίεβο, και πήρες άξ. Υπηκό πήρες καθόλου? 4 άξ πήρα. Τώρα, τι σκέφτομαι, το υπηκό να βάλω φθηνό ή τέτοιο ακριβό υπηκό? Το σκέφτομαι ακόμα. Αυτός καλός είναι, medium shock cover. Αυτός είναι tier 3. Θα βάλω αυτόν.
είναι και λιγότεροι. Αυτοί είναι 105 στρατιώτες, φίλε. Είναι λιγότεροι στρατιώτες. Οι άλλοι έχουν 120, αυτοί έχουν 105. Οι Άξ. Ναι, και εμένα 105 έχουν οι Άξ. Αλλά. Και θα βάλω τους δύο τους elite. Θα βάλω το που είναι ένα κατσουάρι παραπάνω είναι. Τέσσερις late. Εκεί θα βάλουμε τα λεφτά μας. Μην βιαστείς όμως να κάνεις επίθεση, γιατί εγώ έχω και τόξα, έτσι. Θέλω λίγο να τα χρησιμοποιήσω τα τόξα. Και εγώ έβαλα το, γι' αυτό έβαλα και εγώ τόξα. Ωραία, πάμε λίγο πιο συντηρητικά. Και όταν χρειαστεί κάνουμε επίθεση. Έτοιμο σημείο. Φαντάζεσαι να ξαναχάσουν. Θα έχουν 0-3 για σήμερα. Αχ, δεν μου αρέσει να παίζουμε τόξα, ρε φίλοι, ξενερό να παίζουμε τόξα. Δεν μου αρέσει καθόλου να παίξουμε τόξα. Είναι λίγο για να παίξουμε να μην κάνουμε ράσεις, γιατί άμα δεν έχουμε τόξα, είμαστε προβλέψιμοι. Θα περιμένω ότι θα κάνουμε ράσεις και θα κάνω αυτή καλή άμυνα. Τα τόξα είναι για έτσι, για να τους αναγκάσει να ανοιχτούν. Μετά παίζει μπάλα μάλα. Μάλιστα μονάδες. Που πήρε πριν πειρά μογκόλους και του έπαιζα hit run, καταλάβες. Τι, όλο υποτοξότες. Τους χτυπούσα από τρεις μεριές. Όλο υποτοξότες πήρες. Ναι, το υπηκό και τοξότες έπαιξα. Oh. Και επειδή τους χτυπούσα από παντού, δεν μπορούσα να λέξουν όλα τα units, καταλάβες, και τους έπιανα με τους φλάσσες μετά. Απλώς οι απλοί lancers δεν έχουν καμία τέτοιο με heavy cavalry. Πεθαίνουν κατευθείαν, το δοκίμασα. Τι κάνω τώρα, είναι σοβαρή. Τα πάξι είναι αξίζει μου, φίλε, στο Άτυλα. Κοίτα, πρέπει να τα δοκιμάσω, να σου πω την αλήθεια. Θα δούμε τώρα. Να στείλω στον Greek Enderman λίγο να μπει. Θες να κάνουμε ένα chat με τον Enderman. Ποιος? Να είμαστε εγώ, εσύ και ο Enderman. Ποιος είναι ο Enderman? Αυτός που άλλαξε, που τον έκανε μπαν. Επειδή έχασε πριν. Δεν φταίει το παιδί, ρε. Ο Αλέξανδρος. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Κάτσε να. Τον έκανε μπαν από το server πάλι. Ναι, επειδή λέει χρησιμοποιήσει αυτή την τακτική που εσύ του είπε. Δηλαδή, εντάξει, τι φταίει το παιδί. Εγώ και του είπα εγώ στον Γιώργο ότι εγώ του είπα ότι το, να το κάνει αυτό. Ναι. Κατάλαβες. Φίλε, άμα δεν την χρησιμοποιούσαμε το crossbow, φίλε, ακούω το crossbow. Γιατί μην το χρησιμοποιήσω, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, το crossbow ήταν, φίλε, είχε 80% τέτοιο, καταλαβες. Ammunition. Γιατί μην το χρησιμοποιήσω. Γιατί να πάει ζάμπα. Εννοώ. Ναι, σου κάνω κλίση. Για να καλέσω λίγο. Γιατί δεν γίνεται το Greek Enderman. Πώς δουλεύει.
Θα πάρω full charger τώρα, φίλε. Θα πάρω επικό και τσεκούρια μου για να τσουχωθώ ευθεία. Ναι, αλλά αν έχει πάει όμως θα περιμένεις. Έλα. Κάνω άλλες 5 ώρες, δεν είναι δυνατόν. Είναι πολύ άργα τα πάει. Είναι τα χώρες άλλες εδώ πέρα ή όχι, στο Τίλα. Σε αυτό το mod βασικά, στο Τίλα αξίζουν, το ξέρουμε, αλλά στο αυτό το mod αξίζουν. Κοίταξε να δεις, πριν που τα πήρα δεν είδα να αξίζουν και πολύ. Δεν έβγαλα πολύ δάμα, ας πούμε. Ναι, απλά ξέρεις ποιο το θέμα. Ήταν πολύ καλά στο να σκοτώνουν τους τοξότες από πίσω. Σε αυτό ήταν πολύ καλά. Ας πούμε τους logbomb δεν μπορείς να τους φας πολύ εύκολα, άμα δεν φες και κανονικό επικό. Έλα. Παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Ο βιολογικός πατέρας του Μαρκή ήρθε στο κόλ σας. Hello. Εντάξει, είναι το Μαρκή τον διέλυσες. Εγώ τον είπα τον Γιώργο ότι... Αλέξανδρε, τον είπα τον Γιώργο ότι εγώ σου είπα να το κάνεις αυτό, να ξέρεις. Το είπα εγώ. Ναι, ναι. Απλώς κλαίει ο Γιώργος. Μακάρι, πραγματικά μακάρι, όντως κυριολεκτικά να μην κυνηγούσε όλο το μάτι. Δηλαδή, δεν του είχα κάνει επίθεση στο τέλος. Να περίμενα να το έκανα περισσότερο πίσω και ώστε να μην χρειαζόταν να καν επιτεθούμε σαν γιόντως, γιατί θα πεθαίναν από εξώστια. Και από το κρόσμπο θα πεθαίναμε. Ναι, ναι, ναι. Τα δικά μας τα γιόντως όλα ήταν φρέσκα, καταλάβες. Τα δικά τους ήταν active, ήταν πολύ κουρασμένοι, καταλάβες. Κατάλαβα, ναι. Καλά του κάναμε, δεν είναι... Απλώς τον πονάει πάρα πολύ. Αφού έχουμε, γιατί έχασε 2 μάχες, του λέει. Έχασε 2 μάχες. Καταλάβες. Κατάλαβα. Είχε 80% αμμουνία στον κόσμο, για ποιο λόγο να μην το χρησιμοποιήσεις. Του είπες μία πουτσα πάλι, ολέ, εκ μέρους μου. Ακούει λέει, ακούει, κοίτα. Ακούει λέει στο stream, ακούει το stream. Λοιπόν, πάω εγώ δεξιά. Ακούει το stream. Ναι. Τέι, να ακούς, πουτανάκι. Μαλκή, ακούς. Τι έγινε, πουτσα πάλι, ολέ. Άμα. Τι έγινε, ο πατέρας επέστρεψε από την κοκόλα. Παναγιώτη, μπορείς να πας στη δεξιά. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Οκ. Τα έφερε τα γάλατα, τι έγινε. Όπα, μου κάνει κλίση. Έλα. Βγάλ τον μπέμπι, ρε μαλάκα, από το chat. Και βγάλω τον και από ότιμα φιλίας. Γιατί ρε εσύ. Εντάξει. Όταν δεν τον παίζατε επειδή σας είχε σπάσει τα νεύρα ο αυτιστικός και εγώ του έλεγα εντάξει να μπει μωρέ, μου λέγατε είσαι μαλάκας. Τώρα που μου σπάσει τα δικά μου τα νεύρα, τον περιθάλπεις. Άκου λοιπόν, επειδή είσαι μεγάλος μαλάκας και μεγάλος καραγκιόζης, θα έχεις θέμα μαζί μου, να το ξέρεις. Εντάξει. Γιατί το λες αυτό. Σε ξέρω 10 χρόνια, αλλά 10 χρόνια θα σε πηδάω. Πάρ' το μαλάκα από εκεί που λέει μαλακή στον ίσο τσάτ. Κοίτα, αυτό έχω να πω. Έπρεπε να, και εσύ να βάρεις κανόνα, δεν επιτρέπει το σκύρμις. Τώρα τι φταίει το παιδί. Άκου λίγο, επιτρέπεται το σκύρμις, απλά μου σπάς τα νεύρα. Εγώ άμα γουστάρω να μην ξαναπαίξω, ξαναπαίζω μαζί του. Πρέπει να το ζώρο το βάζω στα παιχνίδια μου. Νούμερο ένα. Νούμερο δύο, ήμασταν δύο βιτρία. Δεν γινόταν αυτό επειδή δεν γινούσε εσύ. Αναγκαστικά θα τον έβγαζα μετά.
Τώρα τον έβγαλα και του ρίξε και πούτσα, καταλαβες. Ναι. Λοιπόν, πες του να μην λέει μαλακίες γιατί θα έχει διαβίου ποινή, έτσι να του πεις. Ναι, ναι, ναι. Και βγάλ τον και από το call. Ναι, καλύτερες ακτικές από αυτούς. Λέει να μην προκαλείς γιατί θα έχεις διαβίου ποινή, λέει. Δεν ξαναμπείς ποτέ μετά από αυτό που έκανες. Διαβίου ποινή. Τι, επειδή έχασε, επειδή τον νίκησε. Διαβίου ποινή, επειδή έχασε. Ναι. Κάτσε να δούμε. Εντάξει, ο τύπος είναι... Τι θα το βάλανε οι άλλοι, κάτσε να δούμε. Σίγουρα δεν βοηθάει το στερεότυπο ότι όλοι οι κοντοί έχουν σύνδρομο Ναπολέοντα. Σίγουρα αυτός είναι... Δεν το βοηθάει αυτό το στερεότυπο, δηλαδή το ενισχύει. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Εντάξει, είναι ο τάπας. Είναι ο τάπας. Εγώ τον κάνω πατ-πατ με το χεράκι μου από πάνω, από ψηλά. Και με ρωτάει τι και εδώ έχει εκεί πάνω. Και εγώ του λέω τον ίδιο έχει, μιλες μαλακίες. Σταύρο, μην βιάζεσαι αργά. Σταύρο, μην βιάζεσαι. Ναι, ναι. Θα πάω περπατώντας. Περπατώντας. Νάτο. Περπατάει. Έχουν πιο δυνατό υπηκό από εμάς, να ξέρεις. Άρα λίγο safe. Ναι, ναι, ναι. Για να δούμε τι υπηκό έχει. Α, θέλει ο τέτοιος να πάει απέναντί Κάτσε. Μου. Άλλαξαν για να έρθει ο τέτοιος απέναντί μου. Μάλιστα. Έχει long bow. Spearman πήρε πολλά. Κοίτα, ο Ανδρέας παίζει Καστήλη. Αντί να βάλει τους επόμενους τους αυτούς... Η Χάρτ Κάρτς δεν τους ανέβαζε τους Ambushers αυτούς. Καταλαβες. Εσύ τώρα παίζει απέναντι σε Πάκ, έτσι τα έχεις τα Πάκ. Τα έχεις, πιστεύεις. Όχι, απλώς θα τα κάνω ignore τα pikes. Ναι, θέλω να πω το στρατό τον έχεις γενικότερα σε ένα V1 έτσι όπως παίζει. Ναι, εγώ πιστεύω τον έχω. Έτσι μπράβο. Απλώς έχεις προχωρήσει πάρα πολύ. Σταμάτα και πώς σταμάτα τώρα. Σταμάτα. Ναι, ναι. Σταμάτα να έρθω κι εγώ. Εγώ τώρα τα όπλα του τα έχω εγώ, καταλαβες. Επειδή έχουν λιγότερο rage από μένα. Καταλαβες. Ναι. Και τα απικά του είναι πιο δυνατά δικά μου. Τα δικά μου είναι Tire 3, κατάλαβες. Πιο... Ναι, τα δικά του είναι Tire 1 επικά. Τι λαό έχει ο τέτοιος, ο Γιώργος. Ο ένας παίζει Άκρος, ο άλλος παίζει Ισπανία. Κάτσε, ο Γιώργος τι έχει. Αγγλία έχει τα Longbowmen, είναι καλύτερα από τα δικά σου, να ξέρεις. Τα τόξα. Απλώς, πώς το τόξα έχεις εσύ. 4. 3. 4. Το νικάς επειδή έχεις περισσότερη ποσότητα, πιστεύω. Ναι, ναι, εγώ safe θα παίξω. Πρώτα, Αλέξη, να ξέρεις. Τα πάξε μπροστά δεν τα νικάς ποτέ, να ξέρεις. Εκτός αν έχει βάλει ο άλλος star 1 πάξε, κατάλαβες. Ωραία, προχωράμε σιγά σιγά Σταύρου. Πάμε. Μας έχει πηδήξει ο ΠΑΟΚ. 6 σουτ στο τέρμα έχει και εμείς μόνο ένα. Πάλι καλά είναι 0-0. Πω, 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 πω
Πες του Μαλκή να μην γαμιέται. Και να έρθει να με αντιμετωπίσει σαν άντρας για να μιλήσει. Ακούς, Σταύρο. Κάτσε τώρα, παίζουμε. Περίμενε λίγο. Λα 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 λι, λα 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 λι. La 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 la. Ακούς, Σταύρο. Έλα. Σταύρο. Έλα, ναι. Τελείωσαν οι κυπριακές εκλογές. Μάλλον τελείωσε ο πρώτος γύρος των κυπριακών εκλογών. Πρώτος βγήκε ο Χριστοδουλίδης, ο κεντρός. Και δεύτερος βγήκε ο Μαυρογιάννης του ΑΚΕΛ. Δηλαδή βγήκε έξω ο νεόφυτου, ο κεντροδεξιός. Εγώ υποστηρίζω τον Χριστοδουλίδη, είναι πολύ καλός. Πώς θα πας, Σταύρο, νικάς? Ναι, ναι, ναι. Νικάω, οπότε εσύ εκεί πέρα, κράτα καλύτερα. Κράτα, κράτα, γιατί εγώ εδώ πέρα τον έχω συντρίψει τον άνθρωπο. Εγώ τον έχω συντρίψει, έτσι. Κράτα, γιατί έρχεται μεγάλη ζημιά για τον φίλο σου, τον Μαρκή. Ο Μαρκή έχει τελειώσει. Τελείωσε. Λοιπόν, να έρθω ή τον νικάς. Εγώ θα σε αφήσω να παίξει ένα Βιέννα. Γιατί πιστεύω ότι τον έχεις για πλάκα τον Ανδρέα. Εγώ θα σε αφήσω να παίξει ένα Βιέννα. Πραγματικά δηλαδή δεν νομίζω ότι χρειάζομαι καθόλου. Εμένα με αρέσει πάρα πολύ ο Χρυσοδουλίδης, ναι. Γιατί είναι αυτός που αγαπάει την Ελλάδα πιο πολύ από όλους. Μπράβο. Το Μαυρογιάννης είναι μαλάκας. Θεωρεί τον εαυτό του Κυπρέου, τον θεωρεί Έλληνα. Είναι ηλίθιος. Ακελίτης. Όπα, με παίρνω Μαρκή. Έλα. Ρε γάμο το Χριστό σου, πάρ' το μπαλάκα το φασιστάκι που το έχει στο τσάτ. Μου λέει για τις κυπριακές εκλογές. Ναι, διώξ' τον. Διώξ' τον μούλο γάμο το σπιτάκι σου και σένα. Ναι, εντάξει. Okay. Ρε αυτό που σου είπα. Δεν ξαναπαίζω. Δεν ξαναπαίζω πραγματικά. Θα πάμε στο καθόλικ. Να πάμε στο καθόλικ.
Έλα. Έλα στους καθολίκους να σου πούμε δύο λόγια εγώ, δεν τρέζε. Ναι. Έλα σου πούμε δύο λόγια. Για θα γαμηθείς τώρα, να το ξέρεις. Έλα. Μαλάκα Σταύρο, άμα ξαμιλήσεις με το μαλακιστήρι, θα σε βγάλω παντού, να το ξέρεις. Γιατί τι πρόβλημα δημιουργήθηκε. Μόνο και μόνο για τη μάχη. Να μην σε ενδιαφέρεσαι τι πρόβλημα δημιουργήθηκε. Να μην σε ενδιαφέρει το παρασκήνιο. Εγώ σου μίλησα, νούμερο ένα. Ναι, εγώ δεν ήξερα, δεν ξέρω το νούμερο παρασκήνιο. Νούμερο δύο. Δεν ξέρω το παρασκήνιο. Να μην σε ενδιαφέρει. Είναι μόνο νούμερο η μάχη. Μόνο αυτό θέλω να δει. Είναι η μάχη. Ο χάρτης που έβαλες, άκου λίγο. Ναι. Άκου λίγο. Καραγιοζάκο, ναι. Ο χάρτης που έβαλες έχει pathfinding προβλήματα. Ο Ανδρέας δεν μπορούσε να τραβήξει το στρατό του. Επειδή είσαι ηλίθιος. Δεν μπορεί να το χάρτη. Άκου λίγο, επειδή είσαι ηλίθιος. Εγώ τον έβαλα, αλλά εσύ είπες αυτό το χαρτέλι. Επειδή είσαι ηλίθιος και δεν μπορεί να παίξει στο Plains, επειδή έχει πέντε δέντρα, δεν σημαίνει ότι τώρα αυτός ο χάρτης εδώ που έχει, το ναι. Βλέπεις. Κοίτα εδώ, έχει μια τουαλέτα στη μέση του χάρτη. Μετά έχει κάτι τύχη. Βάλε εδώ άλλον. Δεν βάλε μπορεί άλλον, όλος να βάλει στρατό να τραβήξει. Βάλε άλλον. Βάλε άλλον. Θα βάλω τα Plains. Εάν σας αρέσει. Αν δεν σας αρέσει, πούλο. Βάλε Plains. Εντάξει, οκ. Plains θα βάλω. Αν δεν τελειώσει η μάχη, να τελειώνουμε. Αυτό θα σου πω. Και μην ξανακούσω. Μα δεν ήξερα τι παίζεται. Δεν ήξερα τι παίζεται. Έξι φωνή, ηλίθιε. Δεν ήξερα τι παίζεται. Και να το διαγράψει το βίντεο που με βρίζει μέσα ο Μούλος. Ξεφυλιζόμαστε τώρα. Πες λίγο. Είναι μόνο για το παιχνίδι ή υπάρχει και παρασκήνιο. Πες αλήθεια. Μη σε ενδιαφέρει μόνο τι υπάρχει. Δεν θέλω να πει τι παρασκήνιο υπάρχει. Θέλω να πει μόνο αν υπάρχει. Τον έχω βαρεθεί, μαλακά. Όλη μέρα μαλακίες μου λέει. Τι σου λέει. Εδώ καιρό ήθελα να το κάνω αυτό. Ευκαιρία βρήκα τώρα. Κάθομαι και το. Και κάτσω εγώ, σου εξηγώ τώρα τι συμβαίνει. Μπουχέσα. Λαρισέ. Μαλάκα, αυτή η βράχη, κοίτα εδώ. Ναι, εντάξει, το είπαμε. Είναι μαλακία ο χάρτης. Διώξε το μπούλι από εκεί πέρα, μη σε χέσω. Warvering. Και κλείσ' το βίντεο. Μην ξανανοίξεις βίντεο με φωνή μέσα να με βρίζει ο άλλος μέσα. Σε γάμισα. Δεν το ξέρεις. Κάτσε να φωνάξω τον Παναγιώτη. Θα φας 50 αναφορές. Φέρε τον Παναγιώτη. 50 αναφορές. Φέρε τον Παναγιώτη λίγο στα καθόλικς. Φέρε τον εδώ. Εσύ φέρε τον. Εσύ μιλάς μαζί του. Εγώ μιλάω μαζί του. Εγώ είμαι με τον Ανδρέα. Τώρα θα ρίχνει 52 βολές. Έλα στους καθόλικς. Έλα λίγο με τους άλλους μαζί. Πάμε λίγο με τους άλλους. Πάμε στους καθόλικς. Λέει νίξεις εξαιτίας του χάρτη. Εξαιτίας του χάρτη νίξεις. Για έλα λίγο να μιλήσουμε. Έλα. Σταυρός. Έλα. Αλλάζουμε χάρτη, έχουμε προβλήματα pathfinding. Ο Ανδρέας έκλαιγε σε όλο το παιχνίδι, δεν μπορεί να τραβήξει τις μονάδες του. Έλεος. Ναι, ήταν πολύ μαλακιό ο χάρτης. Ισχύει αυτό. Ναι, οι άλλοι που ήταν από εδώ δεν μπορούσαν να τραβήξουν τις μονάδες του καθόλου. Ήταν σα είπα να παίζετε plane. Άκου λίγο. Εγώ σα είπα να παίζετε plane. Ήταν η πίστα που δεν μπορούσε να κάνει το formation. Το πάθα και εγώ 2-3 φορές. Ναι. Εγώ ήθελα να βάλουμε plane και κλαίει ο Σταύρος, λέει έχει δέντρα. Δεν μπορεί να δει άμα έχει δέντρα. Και δεν ξαναμπαίνω Αγγλία, είναι για τον Μπούτσι Αγγλία. Εντελώς όμως. Έχει πανάκριβες μονάδες. Έχει, ξέρω, το heavy cavalry τον ήπιε, ξέρω εγώ, εντάξει. Και έχει κάτι πανάκριβες μονάδες που κάνουν 801. Λοιπόν... Να παίξω Ιταλία ή να παίξω Οθωμανούς. Άλλαξε και εσύ ρε μαλάκα με τα pikes πάμε συνέχεια. Κάνε λίγο diversify. Λοιπόν. Ναι.
Μου στέλνει μηνύματα ο Αλέξανδρος και για να στα στείλω. Θέλει να το βάλει στη. Ναι, θέλει να μπει, λέει. Θέλει να μπει. Και εγώ θέλω να γίνω κοσμοναύτης. Κάτσε να το στείλω λίγο το απάντησή σου. Πάλαγα. Όταν έμπαινε ο Αλέξανδρος και σας πάθηκε τα αρχίδια έτσι και σας έβριζε. Εγώ έφυγα λέτε... από την κλίση κατευθείαν. Ωραία, και μου λέτε κάτσε λίγο και μου λέτε ναι. Διώξτε τον. Τώρα που, που με βρίζει, τον έχει βάλει ο Σταύρος μέσα και με βρίζει, είναι ωραίο. Δεν ξέρω πώς θα κάτσω εγώ να ξενερωθώ. Θα κάτσω εγώ να ξενερωθώ το 17χρονο. Ναι, εγώ δεν είπα να το βάλει. Δεν ξέρω τι έκανε όμως. Εγώ ρώτησα εάν απλά ήταν η αιτία το παιχνίδι που έκανε. Δεν σου εξηγήσω τώρα. Έλα τώρα μεγάλο άνθρωπο 33χρονο, σου εξηγήσω εγώ τώρα το παρασκήνιο τι έκανε. Καθίστε να παίξουμε τώρα 2 βιντεό, έτσι κι αλλιώς είναι βάρος. Πάμε να παίξουμε τώρα. Μαλακίες τώρα. Mm. Λοιπόν, πάμε. Να πάρουμε κάτσε λίγο μισό. Στρατό. Ναι ρε, κάνε δουλειά σου. Η Βυζαντινή πόσο τέτοιο ρε, πόσο τσίδρα. Ναι, είναι. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα βλέπω μια Βυζαντινή μονάδα με 570 gold, έχει 40 armor. Η Οθωμανή τη ίδια μονάδα έχει 15 με 479, λίγο πιο φτηνή. Έλεος, δηλαδή είναι all-rounded αυτό το καφάξι. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τον σπάσουμε. Να με... δεν υπάρχει, έχει πολύ καλό τέτοιο. Πάμε. Αντρέα, για κοίτα λίγο στο στρατό μου την τελευταία μονάδα. Μαλάκα. Δεν την παίρνω, εντάξει. Πολύ τρολ. Να σου πω, πάμε λίγο πάνω. Ναι, ρε. Έλα, έφυγαν. Πάμε, Μαρκή. Ναι, Μαρκή, λέω. Πάμε λίγο. Πώς μου έρθω.
Έτσι έχουν το ξώτη σου. Οι τοξότες μου, κάτσε να δω λίγο. 140. Και rate of fire. 24, εσένα. Και missile damage πόσο. Missile damage. Mm. 34. Αμμουνίσιον πόσο? 27.
κάνουν τώρα αυτοί. Εγώ είμαι έτοιμος. Πάμε, ρε. Τελειώνει. Γίνεται. Τελειώνει τη μάχη, πάμε. 39 level. Χάνουμε ένα level, πάμε 40. Πάμε μετά Europa. Ναι. Ναι, ναι. Μετά πάμε Europa, ήρθε ο Λεωνίδας, έτσι. Καλά, μωρέ, εντάξει. Δες λίγο τη μάχη, τελευταία μάχη. Καλά, μιλάμε, έχουν χάσει όλες, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Σε όλες όμως. Παίζει να χάσω αυτή τη μάχη άνετα. Τώρα που είναι στο ΛΟΑΡΚ τη μάχη τώρα. Ή ξεκίνησε ήδη. Τώρα ξεκινάει. Όχι, περιμένω ακόμα τον Long John Silver να πατήσει ready. Αν μπορώ να δούμε στο στρατό, σωστά. Πώς φαίνεται το στρατό μου, καταρχήν να σου δείξω του Παναγιώτη το στρατό. Όχι, μην το δείξεις, μα μπορεί να βλέπω το stream. Μπορεί να βλέπω το stream οι άλλοι. Ας μην το δείξουμε. Α, το δικό σου. Α, ναι, ευχαριστώ, Σταύρο, τον έδειξες. Μπράβο, να δεν πρόλαβα, για ένα δευτερόλεπτο. Δεν πρόλαβα να δει. Δεν πρόλαβα να δει. Αυτά τα units είναι όπλα τώρα που έχεις βάλει, τα δύο units. Τα πρώτα τελευταία. Δεν έχει κανείς όπλα. Το δοκίμασε το Greek Fire, μαλάκα, το αξίζει το Greek Fire. Δεν το δοκίμασε, πρέπει να το δοκιμάσω. Και υπάρχει ένα άλλο παρόμοιο. Είναι τρία είδη Greek Fire και ένα άλλο που έχει περισσότερες βολές. Γιατί τα Greek Fire έχουν μόνο τρεις. Εγώ θα δοκιμάσω το ελέφαντο τώρα, να δω τι θα κάνει ο ελέφαντας. Ο ελέφαντας. Δεν πάει ελέφαντο, να δω τι θα κάνει. Κοίταξε να δεις. Αν επιτεθείς στα πλάγια με τον ελέφαντα στα pikes, τα πήρες όλα. Τέσσερα μαζί root. Στα πλάγια. Ναι, ωραία. Τον ελέφαντο το δώσω, θα το φέρω σε σένα, εντάξει, σύμφωνοι. Περίμενε, θα δούμε. Πίστα είναι αυτή η μαλάκα. Τι πίστα είναι αυτή η μαλάκα μέσα στο δάσος, μαλάκα. Γι' αυτό σας λέω να μην έχουμε δάση. Θα πάω εγώ αριστερά, κάτσε στη δεξιά να κάνεις άμυνα. Εσύ όταν βγουν από το δάσος, τους κάνεις ένα, μια επίθεση και τους έχεις άνετα. Ο ελέφαντας δεν κρύβεται τώρα, μας φορά τώρα. Δεν νομίζω. Με στο δάσος είναι, μάμα. Γιατί δεν κρύβεται, πλάκα μας κάνει τώρα το παιχνίδι. Έλατε. Επειδή είναι πολύ ψηλός. Αυτοί έχουν λίγο παραπάνω, έχουν μερικές μονάδες παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Έχω τριάστρο το εγώ. Έχω δίπλα σου θάμε, να ξέρεις. Ναι. Για να δούμε τους ελεφαντές, πώς είναι η φανατιακά. Όχι, στο ROM 2 οι ελεφαντές θερίζουν, μαλάκα, ε. Ναι, αν δεν φάνε ακόντια, θερίζουν. Στη μάχη σώμα, αλλά θερίζουν, εδώ δεν ξέρω. Τους έχεις δοκιμάσει. Όχι, πρώτη φορά. Mill damage έχουν 125 και 1800. Τα στατιστικά φαίνονται φοβερά, έτσι. Ναι, δεν ξέρω, θα δούμε τώρα. Charge 135. Πρέπει να μην πιάσουμε τόξια και τέτοια. Α, charge δεν έχουν όμως τόσο πολύ. Τέλος πάντων. Θα δείξει. Α, αυτή ενωθήκα τώρα, ε. Έχω τον John Silver απέναντί μου. Ενωθήκαν, είναι δίπλα-δίπλα. Δεν βλέπεις. Α, ναι, ρε. Έλα και εσύ από εδώ, αν είναι. Εντάξει, είναι ούτως άλλως εγώ έχω τον John Silver απέναντί μου.
Φίλε, έχω κάνει χρυσαφένιο το στατικό μου. Δεν πέφτει, μαλάκα. Πω, πω, τι τον έκανες. Ναι, είναι beast, μαλάκα, τώρα αυτός. Αξίζει που τον έκανες τόσο χρυσαφένιο όμως ή όχι. Δεν μου έμεινα, τα λεφτά που μου έμειναν δεν άξιζε. Περίμενε, Σταύρο, μη, ναι, περίμενε, ναι, μη τρέχεις. Ο άλλος τι πήρε. Heavy crossbow πήρε ο άλλος. Αυτός τι ο είναι αυτός που δίνει. Ο ένας είναι βυζαντινός σίγουρα και ο άλλος τι είναι. Μη βιάζεσαι, Σταύρο. Θα μας πιάσουμε. Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα εκεί πέρα. Εκεί σταματάω, εγώ, σταμάτα. Εκεί σταματάω. Εσύ μπορείς να πας πλάγια λίγο ενάντια στον αντίπαλο. Έτσι. Αν επιτεθεί. Α, όχι, άσε, δεν πειράζει. Έλα, έλα, ευθεία, έλα, ευθεία. Έχει την καλωμένο σου άλλος. Ναι, ναι. Το δικό του στέλνει. Αυτά τα δύο γιούνις άμα τα φάλει το επικό. Εγώ πιστεύω πως πρέπει να κάνω επίθεση στον Τζον Σίλβερ. Αρκεί όμως αν μπλοκάρεις τον άλλον, κάνω επίθεση στον Τζον Σίλβερ. Ο άλλος έχει 4 επικά ο άλλος. Εσύ πόσα επικά έχεις, Γιώτη? Έχω τους δύναμη και 2 light επικά έχω. Εγώ πρέπει να κάνω επίθεση στον Τζον Σίλβερ, έτσι. Τον έχω. Μη βιάζεις, μη βιάζεις. Πότε θα φτάσει όμως εδώ στο Γιώτη για να σε καλύψει? Σκέψω και αυτό. Περίμενε λίγο. Μπορεί να βάλει τοξότη να βαράνε. Ναι, θα βάλω. Έχει 3 τοξότη σε σύγκριση. Μπλόκαρε τον άλλον. 2 crossbowmen. Μπλόκαρε τον άλλον. Σιγά-σιγά χαλάρωση. Μπλόκαρε τον άλλον. Βάρα του τοξότη να βαράνε τα crossbowmen του. Να φύγουν από το παιχνίδι με τη μία. Παίρνω το λεφαντάκι μου. Λογικά οι τοξότη πρέπει να έχουν μεγαλύτερο έτσι από του crossbowmen ή όχι. Ναι, έχουν, έχουν. Υποχωράει. Συνήθως. Υποχωράει, υποχωράει. Ωραία, ευκαιρία να ενωθείτε τώρα. Πρέπει να μπλοκάρεις τον Σπάρταν για να μπορέσω να επιτεθώ εγώ στον άλλον. Ο Τζον Σίλβερ κατάλαβε ότι... είναι δύσκολο να με νικήσει και υποχωρεί. Και εδώ είναι το ίδιο στρατό έχετε. Έχει ένα σπαθί, έχει μερικά σπαθιά, εντάξει. Ωραία, τώρα που προχωράνε, βάρα μια λογικά θα κάνουν περισσότερο ντάμε στο ξότης που προχωράνε τα γιούνι του. Ευκαιρία να βαρέσει το επικό του. Έλα. Α, κάτι γίνεται. Ήταν ευκαιρία να βαρέσει και το επικό του τώρα. Έτσι πως το πηγαίνω εγώ εκεί, αλλά εντάξει δεν προλαβαίνεις. Είμαι λίγο πίσω στο stream, οπότε δεν ξέρω τι γίνεται. Ο άλλος δεν κουνάει καθόλου τοπικό. Ευκαιρία να χτυπήσετε, αλλά έχει crossbowmen. Να ενώσετε όλο το τοπικό σας μαζί και να φάτε τον John Sliver. Κάνω επίθεση, έτσι. Καλά έφερες και τον ελεφαντά. Τώρα ναι, εγώ κάνω το ξεβού. Ναι, τώρα που τελείωσε, είναι τελείωσε. Πίσω. Πάμε μπροστά. Ωραία. Φέρε και ένα επικό γιώτη και εσύ προς τα εκεί, να είναι σίγουρα καλυμμένος. Σου χώνονται το ξόδες του γιώτη. Είχε crossbowmen του. Ήταν καλυμμένο, φίλε, εντυπωσιακό. Το επικό του. Ω, κόλλησε στα γιούνι του, φίλε, το επικό του. Έχει το επικό του. Κάβρο, φαίνει επικό, φαίνει επικό. Έχω φέρει επικό. Πού το είναι. Α, φέρνει από πίσω. Πάμε σου πάει τα τούξε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, φέρνει από τη γωνία, από τη γωνία φέρνει. Μπορεί να στείλει τον ελέφαντα γιατί να τον καλύψει. Ναι, πήγαινε στον ελέφαντα, ρε. Στείλε τον ελέφαντα εκεί πέρα. Τον ελέφαντα πού το στέλνει εσύ, δεν θα ορμήσει ο ελέφαντα.
Για δούμε, θα τα πάρει παραπάνω τα σπίρ με τα σπίρ ο ελέφαντας ή όχι. Τον ελέφαντα θα μπορούσε και στο επικό να τον στείλει. Στην υπομαχία εκεί πέρα θα ασκήσει. Λογικά κάνει από την άλλη μεριά μάχη και τώρα κάνει focus από την άλλη μεριά. Ωραία, ωραία, στο επικό, στο επικό. Πάτε ένα επικό να φάτε τα crossbowmen του. Δεν έχει καθόλου protect τα crossbowmen. Ναι, ναι, ναι. Ο John Sliver. Με ιστοξότηση προσπάθησε να βαρέσει το επικό του από την άλλη μεριά, του αλουνού. Με ιστοξότηση σου. Ωραία, βάρα αυτούς. Ωραία, πήγαινε στα crossbow τώρα. Πήγαινε στα crossbow να τα φας. Α, ωραία, με τον ελέφαντα φάει τα crossbow. Έρχεται το πάικ στον ελέφαντα, αλλά τον μπλοκάρω. Τον μπλοκάρω το πάικ. Ωραία, μπλοκάρε το, ωραίος, ωραίος. Ωραία, νικήσαμε για την υπομαχία. Συνέχισε εσύ. Αυτό μόνο σου λέω. Εσύ γιατί τον υπόλοιπο σαν τόσο που γίνεται πίσω, δεν χρειάζεται να κάνεις μάχη μαζί του καθόλου. Και μόνο το επικό του, έχετε μόνο το επικό του. Ναι, το ναι, βλέπουμε, το έχω δύο σπίρμαν εκεί, θα τον... Όχι, δεν έκανε τίποτα. Έχετε να θέλει να νικήσει εσένα, γιατί κομπλέ, καλό αυτό. Πρόσεχε τον ελέφαντά σου, γιατί έρχεται να πάει στον ελέφαντά σου, γιατί πρόσεχε μόνο. Παράγω, εντάξει, τελείωσε η μάχη. Μία, τα crossbow. Ωραία μάχη, γιατί ωραία. Τελείωσε. Τελείωσε. Κάτσε, ο άλλος δεν έχει χάσει καθόλου στρατό ακόμα. Ρέση, έχει τελειώσει. Δεν το βλέπεις ότι έχει τελειώσει η μάχη. Να μου πεις, δεν έχασε... Ναι, αφού δεν έχει χάσει καθόλου στρατό εσύ. Μόνο το επικό σου τραυματίστηκε. Όπα, όπα, όπα. Ο άλλος γιατί δεν πονάει τα σπίτια. Θέλει να μου φάει τώρα τον general ο άτιμος. Α, τον άτιμο. Τι general έχεις. Υπηκό. Βάρος του ξώτες να βαράνε. Άμα φτάνουν το ξώτες. Κρίμα. Εντάξει, και να χάσουν τώρα δεν έγινε κάτι. Δεν πιστεύω ναι, δεν έγινε. Απλά θα είναι πιο ισορροπημένο, ρε παιδί μου. Α, μου φάγει τον general ο άτιμος. Δεν πειράζει. Στρατός του γιατί όλος υποχώρησε, φίλε. Απ' την άλλη μεριά. Κάτσε, με τον ελέφαντά σου φάει τα crossbow, τα cross... Τα φάγει ήδη, ρε. Έχει λίγα ακόμα, έχει λίγα ακόμα. Γύρισαν πάλι. Τα έχει ρουτάρει, αλλά ξαναγύρισαν. Πω, πω, τι τον έκανες εκεί. Κάνε ένα σύνταξη στρατό σου, κάνε ένα σύνταξη στρατό σου. Πρόσεξε λίγο, το υπηκό σου εκεί πέρα έχει, πολεμάει με πάικς. Ναι, προσπαθώ να φάω το crossbow. Ωραία, ωραία, τέλεια. Πάρε και τον ελεφαντά σου, πάρε και τον ελεφαντά σου. Εγώ φέρω όλο το στρατό σε σένα τώρα, έτσι. Δεν να φάμε το πάικ του, όλα το πάικ του να φάμε. Ναι. Ένα φάμε το πάικ του που έχει ναι, μείνει. Με το πάικ δεν θα χάσουμε στρατό, θα στείλω τόξα. Τόξα και εσύ θα ορμήσει από πίσω άμα είναι με το επικό και τελείωσε. Το επικό. Κοίτα. Ωραία, κοίτα. Όρμα, όρμα με το επικό από πίσω να φύγει. Περικύκλωσε. Κάτσε να περίμενε να ρουτάρει και μετά να οχωθεί με το επικό. Πήγαινε από πίσω του για να αναγκαστεί να γυρίσει. Μην ορμάς, απλά να γυρίσει και να τρώει βέλη από πίσω. Ναι, αυτό. Ξέρω. Αυτό ήταν. Το τζάκισες με την κίνηση που έκανες.
Α, τι κάνουν τα τόξα μου. Έχεις τον ο ελέφαντας θα δώσει την νίκη. Ο ελέφαντας έχει 319 kills. Δίνει την νίκη άνετα. Πρέπει να του φάμε το, φάμε το πυκό, νίκησαμε τη μάχη, να ξέρεις. Καλά, οι τοξότες μου, τι κάνουμε. Πόσο μάπα είναι οι τοξότες. Μας δουλεύει το παιχνίδι. Θα στείλω το πάικμα το δικό μου. Θες να κάνεις μια ψευτοεπίθεση για να το μπλοκάρεις. Όχι, αφού έχει κάνει ήδη, έχει πατήσει order να κάνει επίθεση στο επικό του μόνο. Έχει έρχονται οι πάικς μόνο. Έρχεται, ετοιμάσου. Ο ελέφαντάς σου θα πρέπει να είναι τώρα εδώ. Αλλά είναι very tired. Ξεκούρασε τον ελέφαντα. Ο ελέφαντας πρέπει να είναι ξεκούραστος. Το ξεκουράζω. Έλα, πάικ. Λοιπόν, όταν τον πιάσω, όρμα το πίσω να τον τσακίσεις. Όπα, φύγε. Έχει το πικό του, πάμε φύγουμε. Όπα. Έχει το πικό του, πάμε φύγουμε. Θα το ξέσω πίσω, Όπα, και το πάκ πίσω πρέπει. Τον Νάτι μου το γλίτωσε. Ωραία. Πρέπει να χωθούμε τώρα, Αλλιώς δεν μπορούμε να νικήσουμε. Μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο crossbomber, φίλε. Μισό λεπτό λίγο. Πρέπει να είναι μπροστά οι τοξότες μου. Να φάνε αυτή τα... Κάτσε να τελειώσω τα τόξα και μετά. Κάτσε λίγο να απλώσω τους τοξότες μου. Αυτά είναι γκρίνς. Πρόσεχε, επικό έχει το general του. Και ένα ακόμα επικό έχει. Greek Fire είναι αυτά που έχει τώρα τα δύο unit που έχουν διαφορετικό. Όπλα είναι αυτά που έχει ο άλλος. Έχει όπλα και όλα. Βάλαν και όπλα. Οπότε, παίξαμε στους τοξότες τέρμα τώρα μόνο. Με τοξότες να παίξουμε. Μέχρι να εξχωρίσουν. Βάρε αυτό το unit που υποχωράει τώρα τον άλλον. Νιώθω ότι το ξέρω δεν κάνουν τίποτα στο παιχνίδι αυτό, παιδιά. Κάνω επίθεση τώρα εγώ. Ναι, κάνω, ναι. Να μου προστατέψεις λίγο το άλογο. Δεν μπορώ να σου προστατέψω γιατί τράβω το πίσω. Οι ελέφαντες να μπουνε. Αν μπουν οι ελέφαντες τελείωσε. Μπες με τον ελέφαντο και εκεί πέρα στο τέτοιο που λέγεται. Το σπαθί του να υποχωρήσει με τη μία. Το αντιπάλου. Και να ελευθερωθεί το σπαθί του Σταύρου. Λογικά είμαι πίσω στο στρίμο, ποτέ δεν ξέρω αν ασχεί κιόλα. Το σπαίνω στα άλογα σου στείλε. Στείλει το σπίρμα στα άλογα του. Ναι.
Πρόσεξε, χώνονται με τοπικό τόλο. Πολύ δυνατό υπηκό έχει, ρε. Ο χώρις του υπηρελε, φαντάζομαι. Άμα έτρωγες το κολόγοπλα του τα μπάσταρδα που είχε τα λίγα. Μα βαρούσε. Βαρούσε με στο ξόδι. Φέρε τον, α, υποχώρης δεν φαντάζει. Δεν... Ναι. Γιατί υποχώρησε, λέει. Αν προστατέψει το. Τελείωσε. Το elite στο Unis, το πεζικάριο, μπορεί να νικήσει. Έχει τελειώσει για τη μάχη. Δεν έχει general, έχει πολύ λίγο moral. Τα τσεκούρια του γύρισαν πάλι, αλλά δουλεύει, φίλε. Τι δυνατό επικό έχει ο άλλος. Σπάρτα Χόπλε. Κάνει ρε, δεν σκοτώνονται με τίποτα τα επικά του. Αν είναι δυνατόν. Όχι ρε, υποχώρησαν. Εντάξει, δοκιμάσαι τον ελέφαντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τα λεφτά του. Δεν αξίζει. Δεν αξίζει. Αν δεν έχεις ελέφαντα, δεν θα αξίζει το ξόδι σου. Δεν κατάλαβα. Ναι, θα είχα πολύ, 2.000 κάνω, δεν φαντάζομαι. Θα είχα βάλει πολύ ίσως τα unit. Ναι, τώρα επικεντρώσαν και στο δικό σου καλύτερα. Γιατί εγώ το μαρκή τον έχω, ρε, εσύ. Βλέπεις, τα σπαθιά μου δεν κάνανε καθόλου κύλις, ήταν τίποτα, καταλαβαίνεις. Οι τοξότες τι κάνανε? Τίποτα, τσάπο τους βάλαμε. Οι τοξότες από τους έβαλες τους τοξότες, ε. Ναι, τσάπο βάζει τους τοξότες, δεν αξίζει. Και ο άλλος τους crossbowmen, τσάπο τους έβαλες τα όπλα και τους crossbowmen. Που έβαλε δύο crossbomb, ο Μαρκή δεν έκανε τίποτα. Γιατί και στους άλλους στρατούς, τι κάνανε. Έλα. Μαλάκα Σταυρό, οι βαραγγί σου που έχουν 90 armor είναι πολύ τσίτ, μαλάκα. Ναι, είναι πάρα πολύ τσίτ γιατί κάνουν μόνο 900 gold. Τέλος πάντων, έπεσε ξύλο και φάπα. Άγρια. Χιλιάρικο, έχουν απλά 90 armor. Εκεί πήγε να γίνει μαλακία. Όταν ο Παναγιώτης έστειλε όλο το επικό του σε μένα και τους ελέφαντες, πήγε να γίνει μαλακία. Του είπα του Αντρέα μήπως να με βοηθήσει, αλλά δεν ξέρω, δεν πρόλαβε. Σωστά το Παξάνδρα συγχώθηκε σε μένα. Ε, ναι ρε. Εγώ έδιωξα δύο μονάδες υπηκού του Σταύρου. Άμα δεν τον είχες βοηθήσει, θα είχε καταρρεύσει ο Σταύρος. Τι λες ρε, εγώ σε πήρα παραμάζωμα. Παραμάζωμα σε πήρα. Τι λέτε, βάλε το replay. Βάλε το replay. Τι θα κάνουμε τώρα, παίξουμε η Europa ή θα συνεχίσουμε? Όχι, όχι. Βάλε το replay λίγο να το δεις. Σου διώξα δύο μονάδες. Ρε, παραμάζομαι, κάτσε λίγο. Εγώ σε ανοίξα όλο το πεζικό. Το πεζικό σου ήταν για φάπες, έτσι. Στην πούτσα μου. Το πεζικό μου ήταν Mitchell, προφανώς. Η πιο φθηνή στιγμή που μπορώ να πάρω ήταν. Κοίτα, εσένα σε ανοίξα πάρα πολύ. Τώρα μετά με το Σπάρταν είχα θέμα επειδή δεν είχα general. Ανεύκολα πέθανε το υπηκό σου. Εάν δεν ερχόταν ο Παναγιώτης να σε σώσει, θα είχες φύγει. Όχι, την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά. Σεράπησε. Βρε, την επόμενη φορά θα βάλουμε κανόνες να γίνεται ένα V1. Και να μην έρχεται ο άλλος πριν νικήσει τον αντίπαλο. Άμα δεν ερχόταν ο Παναγιώτης να σε σώσει με το υπηκό σου, ήσουν νεκρός. Όχι, ρε, σου σκότωσε. Σε περικύκλωσα. Βάλε το replay, έλα, βάλε το replay. Σε είχα ραπίσει. Λοιπόν, τι θα παίξουμε τώρα, θα παίξουμε Europa. Replay. Πάμε Europa. Βάλ το replay, ρε. Συνεχίζουμε, Μάκη, εδώ πέρα. Συνεχίζουμε. Ναι, ναι, πάμε άλλο ένα, τελευταίο. Τελευταίο. Άκου λίγο. Ένα V1 να παίξουμε, να μην μπει ο άλλος.
που κάνετε ναι, focus όλοι σε μένα. Ναι, ναι. Για να σε δω. Παίρνει Βενετία, κοιτάει μονάδες. Εντά, δεν έχω δοκιμάσει. Όχι, δεν άξιζε να βάζετε τόξα, τίποτα. Έλα. Τόξα απλά μην βάζετε, δεν κάνουν τίποτα στο παιχνίδι αυτό, τα τόξα. Υπάρχει περίπτωση που τα τόξα μπορεί να γυρίσουν το παιχνίδι. Τα τόξα σε χέρι δεν κάνουν τίποτα, σε light κάνουν. Υπάρχει περίπτωση που τα τόξα μπορεί να νικήσουν το παιχνίδι. Σε μερικές περιπτώσεις. Άμα για παράδειγμα είχε εξουδετερωθεί το υπηκό του, του Σταύρου που δεν είχε υπηκό καθόλου, τα τόξα θα περνάγανε από πίσω και τον βαράγανε στις πλάτες. Τα τρία τόξα που είχε ο Σταύρος τα έχει πατήσει να βαράνε τα απλά τα units. Βρε, έχει πάρει τα πιο φθηνά τόξα, ρε. Προφανώς και δεν κάνουν τίποτα. Αλλά άμα πάρει heavy crossbow ή άμα πάρει longbowman, κάνουν δουλειά. Το θέμα είναι πού θα τους βάλεις, άμα τους χτυπήσει ο άλλος με το υπηκό κτλ. Θα πάρεις Βενετία τώρα, εσύ. Ναι, λέω να πάρω Βενετία. Όπως φαίνεται, ναι. Για να δούμε. Πάω το λέτε όμως να βρείτε. Warhammer το τρία είναι 10 φορές καλύτερο στο στρατό από αυτό. Καλά, εντάξει. Πιο σύγχρονο. Πιο σύγχρονο. Αυτό είναι μοντάκι, ρε. Το Attila πάντως έχει τις καλύτερες μάχες από τα ιστορικά παιχνίδια. Τα ιστορικά, ναι. Βάλε Medieval, βάλε Empire, βάλε Napoleon, βάλε. Ποιο είχαν πιο πριν. Το Σογκούν, εντάξει. Ναι, Σογκούν και Σογκούν. Το Σογκούν έχει καλές μάχες. Αλλά θεωρώ τις καλύτερες έχει το Attila. Δεν ξέρω. Απλά στο Attila είναι unbalanced το υπηκό. Αυτό είναι το μόνο το θέμα του Attila. Αυτό είναι πρόβλημα, ναι. Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα. Αλλά εντάξει. Δεν λέω. Καλό είναι το Attila, δεν έχω πρόβλημα. Ίσως να βάλουμε κανόνες για το υπηκό, ξέρω εγώ. Maximum το τόσο υπηκό. Πρώτη λέω είναι based βάση armor. Ναι. Έτσι πάει. Και τέτοιο μπορούμε να παίξουμε. Και βανίλια μπορούμε να παίξουμε, αν θέλετε. Μου αρέσει πολύ και το βανίλια. Ωραίο είναι και το βανίλια. Mm-hmm. Θα γίνει... Εγώ λέω να παίζουμε και λίγο Total War πριν μπαίνουμε στα Europa. Έχουν Shield Wall εδώ πέρα και τέτοιο ή δεν έχουν τα Spare. Shield Wall έχουν, ναι, έχουν. Θα πάρω τώρα και δύο μαλάκα Βενετία. Εγώ, ναι, κάτσε. Καλά, μπορώ να αλλάξω. Εγώ που όταν έπαιζα με τον... του αρέσει η Βενετία τελικά γιατί και καλά με νίκησε. Είδε ότι το επικό μου τον ξεβράκωσε και λέει θα δοκιμάσω Βενετία. Λοιπόν, καταλαβες. Μαλάκα, Βυζάντιο είναι τσίτ, μαλάκα. Το τσίτ, το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο είναι πολύ τσίτ, ναι. Μπορώ να το παίξω εγώ το Βυζάντιο τώρα. Έλα, πάρεις το Βυζάντιο. Έχει πολύ καλές μονάδες. Πάω τουαλέτα μέχρι να τα βρείτε. Μισό γυρνάω. Βλέπεις έχει τόσο πολλά units και δεν ξέρεις ποιο unit να βάζεις, μαλάκα, μοναδικά. Πάμε πανώ. Πήγε πάνω ο Ανδρέας. Α, όχι, ο Λεωνίδας βγήκε. Ο Greek Enderman λέει θα πάρει Europa μόνο και μόνο για να σε νικήσει.
Καλά, στο Europa. Δεν νικάει. Δέχομαι να μπει άμα είναι. Γιατί θα χάσει. Πολύ απλό. Δεν νικάει με τίποτα στο Europa. Τώρα δεν θα στείλουμε όμως βοήθεια ένα στον άλλον. Ένα Βιέννα με τον Μαρκή. Αυτό θέλω, ρε, ναι, ρε. Έρχομαι. Κάνει δουλειά σου. Τι παίρνει μωρό Παναγιώ τώρα, ο Μαγκόλης παίρνει. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Ρε μόνο δουλεύει, ρε. Κάβαλ της πάμε. Εγώ δουλεύω, δοκιμάζω πράγματα τώρα στο παιχνίδι, να το δοκιμάσω θέλω. Βάλε όρους, Γιώργο. Τι όρους να βάλω. Δεν θα πάρει τώρα 10 υπηκό, να πούμε 10 μονάδες υπηκό, το κυνηγό γύρω-γύρω. Να βάλω max 6 κάβαλ, ρε. 5-6, ξέρω όσοι είναι. Κάπου εκεί να βάλουμε. Άντε, θα βάλω όρους. Λοιπόν, έλα, Max 5 Cav, πάρ' το. Μπήκανε. Μπήκανε οι όροι. Και έχει, μάπα το ξώτης έχει. Δεν τα έχουν. Ρε, θα αλλάξει κανένα τώρα. Πάρει Μαγκόλη ή όχι. Όχι, θα σπάρει, αλλά παιδί υπηκό είπαμε. Για μην κάνει κανένα σπαμ τώρα και τρέχουμε. Πολύνου θα παίξω. Πάρε πολύνου. Και έχει win χουσάρ η Πολωνία. Δεν έχει μάνα. Για κοίτα εδώ. Κοίτα the great ban of Krakow. The great ban of Krakow. Τι να. Οπότε, όταν παίξουν γύρω από ανάρθει και ο Greek Enderman, έτσι. Γιατί το έχει. Να το μαθαίνει το παιχνίδι. Μέχρι να διαλέξει στρατό, βάλε λίγο μια θέση AI να βλέπω εγώ τις μονάδες. Σιγά μην κάθεσαι να βλέπεις τις μονάδες. Άσα, θα κάνω... Εξευτελισμένε. Θα κάνω save the Venice και όταν είστε έτοιμοι θα την κάνω load. Θα κάτσε κοιτάει τώρα τις μονάδες, για τώρα. Θα μας τις σπάσει. General. Έχει πανάκριβο υπηκό η Κουαρέσμια. Δεν με συμφέρει να παίξει υπηκό, μου φαίνεται. Πάρα πολύ πανάκριβο του. Τα χεύη είναι 1300 έλεος. Ίσως να σε φέρει medium, αλλά medium είναι 1300 από τη μία. Πα. Θα αλλάξω φάξ. Θα μας πει πόσοι πάλι. Για το room. Το room μπορεί να λέει κάτι. Σαν τους Οθωμανούς βασικά είναι τα ίδια έχουν. Δεν έχει κάποια διαφορά. Τουρκικό στρατό. Όχι, θα μόνο ζουμπέζω πάλι. Βαρέθηκα. Βασικά φάση έχουν. Μήπως το ρούμε και περισσότερες μονάδες. Για να δω. Τώρα πήρε καλή άλλος. Θα δω τα φάξ. Δεν τα έχω δει ποτέ εγώ. Κατάλαβες γι' αυτό.
Okay. Αλβανή. Αλβανή πρέπει να είναι καλή. Καλή είναι. Τίποτα δεν έχουν Αλβανή. Φτωχό ρόστερ, φτωχό ρόστερ, αλλά έχει ενδιαφέρον μονάδες. Δεν αξίζουν οι γενίτσες, δηλαδή. Έχουν πολύ λίγο άρμορ. Ναι. Θα τους βγάλω. Πιο δυνατά πες την επόμενη φορά, ρε. Πες το λέω για να το πάρεις. Θα πάρεις Γαλλία. Ναι, Γαλλία. Να παίξω εγώ να βγαίνω με τον Γάλλο. Ωραία, τι θα πάρει ο Σταύρος. Βενετία. Γιατί με τον Σταύρο δεν βλέπουμε να κάνουμε. Ωραία, πάμε, να πάρω Καστήλη. Πέντε. Κάτι περίμενε. Δηλαδή οι μονάδες με λίγο άρμουρ δεν αξίζουν καθόλου σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Αν τους ρίξουμε μαζί με σοκ θα κάνουν 300 κιλό σοκ, δεν καταλάβουν τίποτα. Αν τους ρίξουμε άλλα light θα παλέψουν. Άμα βάλεις overagus με light spear θα φάνε τρεις μονάδες σου. Για πλάκα. Λοιπόν, έρχομαι εγώ έτσι. Λοιπόν, εγώ παίρνω Σταύρο. Πάμε. Α, σε πάρω εγώ το Σταύρο. Παίρνω εγώ Σταύρο. Εγώ θα πάρω Σταύρο. Τώρα άλλαξε, τώρα παίρνω μαλάκα. Πέτρα μου λίδι, ψέδι χαρτί. Ναι, καλά. Το πες πριν. Κάνε ρολ, κάνε ρολ. Δεν... Εντάξει, έλα, πάρε στο Σταύρο. Άντε, αλλάζω πάλι τώρα τακτική για γαλλικό στρατό. Είπαμε max 5 κάβα, έτσι.
Κέιν. Έγινε bug. Όχι ρε, μια χαρά είναι. Πατώ start, δεν μπαίνει. Κάποιος έχει ξοδέψει πάρα από τα λεφτά που έχει. Λογικά. Πάμε. Άρα εγώ με ποιον πάω τώρα? Με μένα. Εντάξει. Και έχουμε πει max 5 κάβατρ, έτσι. Ο Γαλλής είναι αφοκού. Πώς είπες? Είναι αφοκού, λέει ο Σταύρος. Έλα ρε Μακ, πω, κάτσε το, να το γράψω πάλι. Έλα εδώ. Κάτσε, θα γυρίσει ρε. Σπαμ. Δεν ξέρεις τι σημαίνει Σταύρος. Η μισή ώρα. Ναι, ναι, πλάκα, χωρίς πλάκα. Και μετά θα σου λέει, α, εδώ ήμουν, ξέρω εγώ. Έλα, γύρισε. Έλα, πάμε, πάμε. Πάμε ρε, Λαρισέ. Ναι, ναι, ναι. Να αφού είχα πατήσει ready, τι κάνατε? Έφυγε. Μετά πάμε Europa, ε. Ναι. Δύο ώρα. Ναι. Ο Δημήτρης εδώ, να πούμε το Δημήτρη. Μάκα Σταύρο, αλλάζω το setup τώρα μισή ώρα. Πάμε. Με ποιο θα παίξω αντίπαλος? Λογικά με τον... λογικά με τον Ανδρέα. Πέρα από τα δεξιά. Τα δικά σου δεξιά. Ναι. Θα πάρεις τεράστια, έτσι θα δράσεις δεξιά. Το ίδιο είναι. Ωραία. Για να δούμε. Μα σκούφανες. Με τα σακουλάκια. Πάμε έτσι μωρά σιγά. Του άρεσε. Γιούργια. Σταύρο. Να δούμε τι παίζει τώρα. Sergeant, Sergeants, Cusiliers, Spear, έχει πάρει, οκ. Okay. Για πάμε πιο μπροστά. French Chevaliers, ωραία, αυτή είναι ωραία.
Need speed. Speed and need. Μετά να αύριο να πάμε να αλλάξουμε και ομάδες. Ναι. Για καμιά μάχη δύο, ξέρω εγώ, να μην βαριόμαστε. Παγιές ρελίκια. Παγιές ρελίκια. Έλα τώρα.
Αυτό δεν το ξέχασα. Κακό. Έφυγε ο Γενεράλ Σταύρο. Άλλη φορά. Έφυγε. Έτον, άτιμο. Έφυγε. Α. Κρίμα. Κι εγώ νομίζω νικάω. Το γύρισα. Όποιος νικάει στο υπηκό στο Ατήλα νικάει τη μάχη, να ξέρεις. Έτσι πάει. Πάμε κι αυτοί. Το άλλος παλεύει με τα κρόσπορ. Τον έχεις ή να έρθω. Τον έχω. Έρχομαι. Πού πας, έλα εδώ. Σε μένα, δε. Ένα πίνα, λοιπόν. Πού πας το γύρα, πέσα! Άμα κάνεις loop square, δεν κάθομαι τώρα εγώ να σου πάσω τη γραμμή. Βασικά, ξέρεις, θα κάνω αυτό που μου κάνεις και εσύ. Είναι θα σε βάλω με τα βέλη μέχρι να βαρεθώ. Είναι αυτό που να κάνεις. Α, τον έχει, εντάξει, τον έχει το Σταύρο. Άμα πεθάνει ο βασιλιάς, τελείωσε. Τελειώνει το moral εδώ πέρα στα Ατήλα. Δυστυχώς. Μα τι, γιατί νομίζεις ότι κάνει ένα target το general του άλλου. Βασιλιάς... Οι άλλοι μου κυνηγάνε τους μπουσκετήρες. Μα... Charge... Πάνε και αυτοί. Τέλος. Αγιώτης. Τώρα που τον σκότωσα εντελώς, μπορώ να χτυπήσω το Σταύρο. Α, δεν έχει στρατό ο Σταύρος. Δεν έχει στρατό, τον νίκησε. Άρα νικήσαμε και δύο, ήταν καθαρή νίκη. Ναι, πάμε ναι. Να φάμε τώρα και τον Λαντσιέρι Κομιουνάλι, λέει. Τι είναι αυτό. Όλη μάχη στο Ατήλα είναι το τυπικό, παιδιά. Όποιος νικήσε το Όλη μάχη έτσι είναι. Όχι ρε! Πειράζει. Αντάξει, έφυγε. Πήγε αυτοκτόνησε ο άλλος, φεουδάρχης. Τη δόξα, έχει νικήσει τη μάτσα, όχι κάτι τέτοιο Σπίρς. Τη δόξα. Έτσι, εντάξει, GG. Γουάρβερ είναι... Γιατί είναι Γουάρβερ είναι ο βασιλιάς του. Ωραία, πολύ ωραία. Για να δούμε λίγο. Πολύ ωραίο ήταν, εντάξει. Το τουρκικό επικό είναι ο πι, παιδιά. Από εδώ και πέρα θα παίρνω μόνο Τουρκία. Δεν έκανα πολλά κύλη στο επικό, αλλά έγινε υπομαχίες πολλές. Και δυσπήρα. Κοίτα εδώ, 238-256. Το επικό αλλάζει όλο το παιχνίδι το επικό, έτσι.
Σωτήλα. Ναι. Όλο το αλλάζει όμως. Ξέρεις ποιοι ήταν πολύ καλοί οι μονάδες του Παναγιώτη. Ποιοι έχουν κάνει πολλά kills. Νούμερο 1 ο General, που είναι υπηκό, heavy infant, heavy cavalry. Και τα δύο σοκ που πήρε ήταν πολύ καλά. Αυτά, εκεί έβαλα. Αυτά ήταν, ναι, είχε, ήταν πολύ ωραία. Αλλά δεν πήρε. Δεν ξέρω, το υπηκό του δεν έκανε καλή δουλειά του. Δεν ξέρω τα Yudri, φίλε. Δεν πειράζει. Τι Yudri έχουν οι καταλάβες. Ωραία, 85 οι άλλοι, εντάξει, ωραίο infant, εντάξει. Από μένα ένα τοξότη έκανε 166 kills. Φάση. Γεια, γεια. Σπίρμεν, λέει. Το τερμάτισε, εντάξει. Έπιασε τα απλά τα σπίρ μου, κατάλαβε τα δικά μου. Άκρι, ωραία. Πολύ ωραία μάχη. Έκλεισε, ναι, θα πάμε γυρόπα τώρα. Έκλεισε ωραία το ημέρα. Πάμε γυρόπα, μένω. Αύριο πάλι, Σταύρο. Ναι. Βλέπεις που το Βυζάντιο είναι τσιπ. Γιατί είναι έτσι, δεν, δεν το αντιμετώπισα. Η Βενετία έχει καλές μονάδες, αλλά. Αύριο να παίξουμε, είναι, ναι. Θα πάρεις Βυζάντιο, εγώ. Αύριο θα πάρω Βυζάντιο. Αύριο θα πάρω Βυζάντιο, να δεις πόσο cheat είναι. Που έχεις heavy shock infantry με 900 gold έλεος. Και με 80 armor, 90 πόσο armor έχει. Και εμείς που παίζαμε, ξέρω εγώ, ο Ισπανός έχει με 1300, ξέρω εγώ, με 60, 75, πόσο έχει, 60 armor, 65. Και ναι.